Είμαστε σήμερα εδώ, αντιπροσωπεία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, για να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αγώνα των ταξί. Σε έναν αγώνα ενάντια σε νεοφιλελεύθερες επιλογές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και που έχουν στόχο να οδηγήσουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στην ανεργία και στην ανέχεια. Δεν ζητάμε να υπάρχουν ειδικά προνόμια σε κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων. Ζητάμε να υπάρχουν όλες εκείνες οι ελεγκτικές και οι νομικές διαδικασίες για να σταματήσουν μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν στην ουσία ειδικά προνόμια και ειδικές διαδικασίες νομικές με τις οποίες ξεφεύγουν από τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι άλλοι πολίτες. Με δύο λόγια, θέλουμε να υπάρξουν εκείνες οι ελεγκτικές, οι ποινικές και οι άλλες πειθαρχικές διαδικασίες σε μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίοι αξιοποίησαν θεσμικό πλαίσιο που δημιούργησαν προηγούμενες κυβερνήσεις και με βάση αυτό το θεσμικό πλαίσιο θέλουν να αποφεύγουν την πληρωμή στην Ελλάδα φορολογικών και άλλων υποχρεώσεών τους. Την ίδια στιγμή που μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αγωνιούν και προσπαθούν να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, δεν είναι δυνατόν μεγάλες επιχειρήσεις να αποφεύγουν αυτές τις υποχρεώσεις. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τι ακριβώς έχει συμβεί και βρίσκεται στα δικαστήρια? Η δίκη σήμερα είναι μεταξύ μιας εταιρείας και του Προέδρου της Ομοσπονδίας και είμαστε εδώ για να του συμπαρασταθούμε για τις δηλώσεις του σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης. Δεν θέλουμε να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης γιατί θα αποφανθεί το δικαστήριο. Θέλουμε να πούμε όμως με σαφήνεια ότι πολιτικά θέλουμε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, πλήρης διαφάνεια και διελεύκανση του τρόπου πληρωμής και της κίνησης όλου του χρήματος.